Το κουμπί πανικού θα λειτουργήσει από το νέο έτος και σε περιοχές της Κρήτης, όπως προανήγγειλε από το Ηράκλειο η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η οποία έστειλε το μήνυμα για μηδενική ανοχή στη βία. Όπως δήλωσε η Μαρία Αλεξάνδρα Κεφάλα, η ψηφιακή εφαρμογή για κινητά, με την οποία ειδοποιείται άμεσα η ελληνική αστυνομία σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, έχει ήδη σώσει δεκάδες γυναίκες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το κουμπί πανικού είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε από τον περασμένο Μάρτιο, εφαρμόστηκε στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Το χρησιμοποίησαν, το εγκατέστησαν μάλλον 789 γυναίκες, έχει πατηθεί ήδη 120 φορές και κανένα από αυτά τα περιστατικά δεν είχε τραγική κατάληξη. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που μας δίνει τεχνολογία, το οποίο μπορεί να βοηθήσει τη γυναίκα την κρίσιμη ώρα με το πάτημα ενός κουμπιού να πάει στο σημείο που δείχνει το αυτοματοποιημένο μήνυμα ή άμεση δράση και να τη βοηθήσει. Θα επεκταθεί. Στόχος μας είναι να επεκταθεί, ήδη ανακοινώθηκε μέσα στο 2024 και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Δεν είμαι σε θέση τώρα να εξειδικεύσω ακριβώς, θα είναι και η Κρήτη μέσα, βέβαια θα είναι και η Κρήτη μέσα. Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αναφέρθηκε στους άξονες της κυβέρνησης για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, αλλά και στη μελέτη που θα εκπονηθεί σε σχέση με τη βιωσιμότητα των δομών που υπάρχουν στην Ελλάδα για τη στήριξη των γυναικών που πέφτουν θύματα βίας. Θέλουμε οι γυναίκες να ζητούν βοήθεια, οι γυναίκες που δέχονται βία. Και η κυβέρνησή μας ήδη από την προηγούμενη θητεία έχει δώσει μια πολύ μεγάλη έναν αγώνα ευαισθητοποίησης στο να ανοίξουν στόματα. Η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε τώρα στο νέο ΕΣΠΑ προγραμματίσει μια μελέτη βιωσιμότητας για τις δομές, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται, επαρκούν, δεν επαρκούν, πού χρειαζόμαστε άλλο, τι πληρότητα έχουν, αν θέλετε, ή πώς μπορούμε να βελτιώσουμε όλες αυτές τις εγκαταστάσεις. Για το κρίσιμο ζήτημα του δημογραφικού, η Υφυπουργός δήλωσε ότι στις αρχές του 2024 θα είναι έτοιμο το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αναχέτηση του προβλήματος σε βάθος χρόνου. Προς την κατεύθυνση αυτή θα ενεργοποιηθεί πλατφόρμα μέσω της οποίας φορείς θα μπορούν να καταθέτουν τις απόψεις τους. Μέσα στο 2024, αρχές μάλλον του έτους, θα είναι έτοιμο το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό. Ήδη το επεξεργάζεται η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, η οποία πραγματικά έχει δίνει μεγάλη μάχη και για αυτό το κομμάτι. Επεξεργαζόμαστε διάφορα μέτρα, η αλήθεια είναι. Και βέβαια θα θέλουμε και τη διαβούλευση με την κοινωνία, με τους φορείς, με την αυτοδιοίκηση. Ήδη ετοιμάζεται και πλατφόρμα στην οποία θα μπορούν πολίτες και φορείς να μπουν και να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Αναφερόμενοι σε ζητήματα ισότητας φύλων, δήλωσε ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, ενώ έστειλε το δικό της μήνυμα στις γυναίκες. Ανεβήκαμε κάποιες θέσεις, μειώνεται η διαφορά με την Ευρώπη, σίγουρα όμως έχουμε πολύ δρόμο ακόμη να διανύσουμε. Το μήνυμά μου στις γυναίκες είναι να πιστέψουν στον εαυτό τους, να δούνε τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά τους, η πολιτεία είναι στο πλευρό τους και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ειδικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει πόσο εμπιστεύεται γυναίκες. Η Μαρία Αλεξάνδρα Κεφάλα συναντήθηκε το πρωί με γαλάζια στελέχη στην Όδη Ηρακλείου, ενώ το βράδυ θα απευθύνει χαιρετισμό σε εκδήλωση του ΙΤΕ με θέμα 40 χρόνια ΙΤΕ, τιμώντας τη γυναίκα στην έρευνα.